συγγνώμη, το ψιλοσκεφτότανε, ας πούμε. Δεν την είχε πάρει για την τελική απόφαση, αλλά η τελική απόφαση ελήφθη από τη στιγμή που τον πήρε ο Βενιζέλος τηλέφωνο. Εμείς έγινε επικοινωνία Βενιζέλου Σαμαρά, αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι. Όχι, εντάξει, αυτό δεν είναι. Αντιπρόεδρος και πρόεδρος κυβέρνησης. Να τις τσεκάρουμε πάντως πληροφορίες. Λέμε τώρα. Λέω και εγώ πάλι. Να τις τσεκάρουμε τις πληροφορίες. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω. Εγώ ξέρω την ανακοίνωση που έβγαλε επίσης. Εννοώντας σαφώς ότι δεν δέχομαι τέτοια ερμηνεία αυτό. Εντάξει, εμείς πάντως είχαμε ξεκάθαρη άποψη. Δεν είχε πάντως πριν το τηλέφωνο Βενιζέλου δεν τον είχε αποκτήσει. Εμείς είχαμε ξεκάθαρη άποψη και νομίζω ότι πάρα πολύ. Γίνανε μέσα σε μισή ώρα. Και πάρα πολύ σωστά η κυβέρνηση έκανε αυτό που έκανε ως προς τη συγκεκριμένη συμπεριφορά η οποία έχει να κάνει τα γνωστά που είπαμε. Θέλω να πω όμως ένα. Πριν λίγο λέει είπε ο κύριος Λαφαζανής κάτι πολύ σωστά. Μα εμείς φταίμε για όλα, όχι βέβαια. Τι φταίει, λέει. Για τα περισσότερα. Για τα περισσότερα, ναι. Φταίει κυρίως η κοντή μας μνήμη. Έχουμε ξεχάσει τι συνέβη το 2009 και το 2010. Όπου όλα αυτά, η λογική αυτή των προφυλακισμών, τις βαριές κουβέντες που λεγόντουσαν εκείνη την εποχή, δυστυχώς κάποιοι θέλουν να τις ξεχάσουν. Και σε αυτό βοηθάνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Λαφαζάνη. Γιατί τότε. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έβγαζαν όλα αυτά που γινόντουσαν, πηγαίνανε απέναντι από τις παρελάσεις, μας προπυλακίζατε, στον Γεωργό τον Πεταλωτή ρίχνανε πέτρες και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα ονειρεύεστε τώρα. Για καλή σας τύχη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή την εποχή δεν θέλουν να τα αναδεικνύουν αυτά τα θέμα. Θα είμαστε εδώ. Θα είμαστε εδώ. Κάνετε ότι δεν γνωρίζατε τίποτα τι έγινε το 2009 μέχρι το 2011. Θα είμαστε εδώ για να σας τα θυμίζουμε. Γιατί εμείς ούτε καταθέσεις διώχνουμε, ούτε επενδύσεις. Έχουμε συνεπή πορεία από το 2009. Συνεπή πορεία. Και θα είμαστε εδώ για να σας τα θυμίζουμε σε όλους που ήταν αντιμνημονιακοί. Να πω και εγώ μια κουβέντα τώρα, γιατί εν πάση περιπτώσει εγώ προσπαθώ να κρατήσω τα πράγματα σε μια ήρεμη ατμόσφαιρα και δεν είναι καλό. Κύριε Λαφαζάνη, τώρα μας κοροϊδεύετε. Να πετάμε. Μας κοροϊδεύετε. Σας κοροϊδεύω, γιατί σας κοροϊδεύω. Δηλαδή εμείς είμαστε. Γιατί σας κοροϊδεύω. Εμείς δεν είμαστε ήρεμοι όταν λέμε την άποψη τι γίνεται και εσείς όταν μας λέγατε Πινοσέτ, εμείς τι κάναμε. Με συγχωρείτε. Τώρα, για να θέλετε να συζητήσουμε. Εγώ πάμε. Έχουμε τον κύριο Μιχελάκη, με διακόπτη, μιλάω. Έχουμε και εσάς από εδώ, δεν γίνεται έτσι όμως. Εγώ σας άκουσα. Έτσι, είπατε και είπατε ότι σας προπυλακίζαμε. Εντάξει, σας κάναμε σαν το 2010, ρε παιδιά, θα λοιπόν, α, τώρα, όχι με το 2010. Με συγχωρείτε. Κάτσε, Παναγιώτη, μισό λεπτό, Παναγιώτη. Δηλαδή, ο Οδυσσέα, θες να κάνεις έτσι τον αρχισυντάκτη. Πάλι τώρα, δηλαδή. Τι θέλεις να κάνουμε, να λέμε τι γινόταν το 2010. Θα κρίνετε και εμάς, όπως κρίνετε και ρωτάτε, και εμείς θα λέμε και την άποψή μας για εσάς. Η άποψή σου είναι ότι πρέπει να λέμε τι έγινε το 2010. Όχι, λέω να μην το ξεχνάμε. Είπα κάτι πριν λίγο ο κύριος Λαφαζάνης για το τι έγινε. Δεν έγινε τίποτα το 2009-10. Έγινα. Λοιπόν, εσείς είσαστε εκεί όπως είπατε για να τα θυμίζετε. Αυτό είπα. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία στήλη σας σήμερα και να λέμε τι έγινε το 10, το 9, το 8. Δεν θα ήταν άσχημο. Δεν είμαι βέβαιος ότι συμφέρει κανέναν αυτό. Να το δείτε. Για δείτε το. Κοιτάξτε, εγώ δεν. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό να λέγεται. Αυτό να λέγεται. Εγώ μπορώ να το κουβεντιάσω με το μέρες, αλλά να σου πω κάτι.